Με καμάρι ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος της Νέας Μύρνης Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος ότι θα τελέσει τον πρώτο γάμο μεταξύ ανδρών στην Ελλάδα. «Εγώ είμαι αυτός που θα τελέσει το γάμο. Ήταν το πρώτο ζευγάρι που εξέφρασε το ενδιαφέρον του», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Νέας Μύρνης μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου. Νομίζω τώρα που πλέον έχει νομοθετηθεί όλοι οι άνθρωποι που έχουν σκοπό να τελέσουν το γάμο τους θα δείξουν και αυτοί το ανάλογο ενδιαφέρον. Ακόμη ο αντιδήμαρχος ανέφερε «Αντιδράσαμε κανονικά όπως θα έπρεπε να αντιδράσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση που αφορά ένα γάμο ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια επικοινωνία με τους κυρίους. Μετά τους εξηγήσαμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις μέρες που πρέπει να περάσουν για να εκδοθεί η άδεια». Ακόμη ο αντιδήμαρχος Νέας δήλωσε «Είναι όπως σε όλες τις περιπτώσεις που περιμέναμε να γίνει νόμος του κράτους και από εδώ και πέρα θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Υπουργείου με το ΦΕΚ και με τις εγκυκλίους της διευκρινιστικές για να προχωρήσουμε κανονικά στην τέλεση και του πρώτου γάμου αλλά και των υπόλοιπων, όλων των υπόλοιπων συμπολιτών μας που θέλουν να παντρευτούν». Έχω και τρει συναδέλφου αντιδημάρχου που με αναπληρώνουν σε περίπτωση που δεν μπορώ εγώ να τελέσω το γάμο αλλά εγώ είμαι ο αρμόδιος, τόνισε. Στο μεταξύ ανακοίνωση για τον πρώτο γάμο ομόφυλου ζευγαριού στη χώρα εξέδωσε ο Δήμος Νέας Μύρνης. Όπως έγραφε η ανακοίνωση, ο Δήμος Νέας Μύρνης θα υποδεχτεί την εκφρασμένη και δημοσιευμένη βούληση των συνδημοτών μας να τελέσουν το γάμο του σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αναμένουμε τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και τις πιθανές υπουργικές αποφάσεις που θα διευκρινίζουν διαδικαστικά ζητήματα ώστε ο γάμος τους να πραγματοποιηθεί με όλα τα στοιχεία της νομιμότητας όπως είναι και η επιθυμία τους.